Αύριο Τρίτη 28 έκτου έως το Σάββατο 2 Εβδόμου διεξάγεται στην πόλη της Μεσίνης και στην Καλαμάτα στο 33ο τουρνουά η τελική φάση Κορασίδων Ελλάδος. Είναι πραγματικά ένα τουρνουά που μας δικαιώνει γιατί πάντα πιστεύαμε ότι μέσω της αναβάθμισης των αθλητικών υποδομών θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε αθλητικά γεγονότα υψηλού επίπεδου. Και αυτό είναι ένα αθλητικό γεγονός πολύ σημαντικό, αφορά τελική φάση πανελληνίου πρωταθλήματος. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα αναδειχθεί ο πρωταθλητής Ελλάδος. Η προσπάθεια δική μας σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών σε όλα τα επίπεδα και για όλα τα αθλήματα συνεχίζεται, με στόχο όχι μόνο για την προσέλκυση αθλητικών γεγονότων, αλλά να ενισχύσουμε και αυτό που λέμε αθλητικός τουρισμός. Επενδύουμε στον αθλητικό τουρισμό, η περιοχή μας προσφέρεται για αθλητικό τουρισμό και θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να μπορέσουμε να την ενισχύσουμε. Επίσης, μέσα από αυτό το τουρνουά περνάει και το μήνυμα της καλής συνεργασίας που έχουμε ειδικά με το Δήμο Καλαμάτας, που συνεργαζόμαστε άρτια και με τον Δήμαρχο τον Θανάση Βασιλόπουλο σε πολλά επίπεδα. Το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας είναι αυτό το τουρνουά. Η προσπάθεια και η συνεργασία με τον Δήμο και με τον Δήμαρχο θα συνεχίζεται ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και γεγονότα αλλά να αναπτύξουμε και δράσεις που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη του παραλιακού μετόπου αλλά και των δύο Δήμων. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Περιφέρεια για τη συμβολή της και τη συμμετοχή της. Είναι μια κοινή προσπάθεια με πολύ καλό αποτέλεσμα. Εύχομαι να γίνει ένα καλό τουρνουά. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Και θεωρώ ότι αυτό το τουρνουά θα διαφημίσει και την πόλη της Μεσίνης αλλά και την πόλη της Καλαμάτας σε πανελλήνιο επίπεδο. Η περιοχή μας τις επόμενες μέρες υποδέχεται ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός. Τον αγώνα, το πανελλήνιο πρωτάθλημα Κορασίδων, το Final Eight, όπως έχουμε μάθει να το λέμε, θα γίνει σε Καλαμάτα και Μεσίνη, Μεσίνη και Καλαμάτα. Οι περιοχές μας σταδιακά εξελίσσονται σε ένα δυναμικό προορισμό αθλητικού τουρισμού. Και η Καλαμάτα και η Μεσίνη καταβάλουν κάθε προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτός ο αγώνας είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας, του Δήμου Μεσίνης, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ΕΚΑΣ και ΝΟΠ. Όλοι εμείς βέβαια είμαστε υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρης και προσωπικά του Προέδρου, του κ. Λιόλιου, που έχει δείξει πραγματικό ενδιαφέρον για να γίνει αυτός ο αγώνας στην περιοχή μας. Συνεχίζουμε λοιπόν δυναμικά, υποστηρίζουμε τον αθλητικό τουρισμό. Τον θεωρούμε και τον αντιμετωπίζουμε ως κοινωνικό αγαθό και καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να βελτιώνουμε τις αθλητικές μας εγκαταστάσεις, όπως και είπε και ο Δήμαρχος Μεσίνης. Θέλουμε τον αθλητισμό, γιατί μέσα από τον αθλητισμό προβάλλουμε την περιοχή μας, δείχνουμε έτσι πινελίες εξωστρέφειας. Γνωρίζει ο κόσμος την περιοχή, καθώς δεν επισκέπτονται μόνο οι αθλητές στην περιοχή μας, σε κάθε αθλητικό γεγονός, αλλά και οι συνοδοί και οι γονείς και οι φίλοι, όλοι μαζί. Είμαστε εδώ λοιπόν για να συνεργαστούμε και να φέρουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για την περιοχή μας. Και είμαστε βέβαιοι ότι η Καλαμάτα, η Μεσίνη, γενικότερα η Μεσσηνία, μόνο να κερδίσει έχει από αθλητικά γεγονότα. Καλή επιτυχία λοιπόν στον αγώνα. Χαιρετίζω και εγώ με τη σειρά μου το τρίτο πανελλήνιο πρωτάθλημα Κορασίδων, ο ΠΑΠ, που θα γίνει στις πόλεις της Καλαμάτας και την Μεσίνης. Θέλω να πω ότι είναι γεγονότα σημαντικά αυτά. Είναι γεγονότα τα οποία μας κάνουν καλύτερους, προάγουν τον αθλητισμό. Αναδεικνύεται η περιοχή μας, οι πόλεις μας, οι όμορφες και σίγουρα νομίζω ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στους δημάρχους της Καλαμάτας, τον κύριο Βασιλόπουλο και της Μεσίνης, τον κύριο Θανασόπουλο και τον πρόεδρο της ΕΣΚΑΠΙΑΝΟ, τον κύριο Σταύρο Κουκάκη. Για την όλη αυτή την διοργάνωση. Εμείς σαν Περιφέρεια Πελοποννήσου συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια. Είμαστε χορηγοί, προσπαθούμε και εμείς όσο μπορούμε να δυναμώσουμε τις εκδηλώσεις τέτοιου είδους στην περιοχή μας και θεωρώ ότι είναι μεγάλη τιμή το ότι θα συμμετέχουν οι 8 καλύτερες ομάδες καλαθοσφαίρισης πανελλαδικά. Καλή επιτυχία εύχομαι στους αγώνες, καλή επιτυχία στις ομάδες. Να το απολαύσουμε και να είμαστε όλοι καλά και καλό καλοκαίρι. Μετά από 28 χρόνια, η τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κορασίδων επιστρέφει στη Μεσσηνία. Και επιστρέφει στη Μεσσηνία μέσα από μια συνεργασία Δήμων, όπου, διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει πανελλαδικά. Δύο Δήμοι, ο Δήμος Καλαμάτας με τον Δήμο Μεσίνης, ο Δήμος Μεσίνης με τον Δήμο Καλαμάτας, άριστα συνεργάστηκαν και βοήθησαν σε αυτή την προσπάθεια για την άριστη διοργάνωση.
κοντά τους και η περιφέρεια Πελοποννήσου. Και θέλω να ευχαριστήσω στο πρόσωπο του αντιπεριφερειάρχη μας, του κυρίου Καπέλου και την περιφέρεια, όπως και τους δύο δημάρχους βεβαίως, για αυτή την προσπάθεια που έγινε ομαδικά από όλους. Και είναι ένα δείγμα του τι μπορεί να συμβεί όταν υπάρχει συνένεση, όταν υπάρχει συνεργασία και στην τοπική αυτοδιοίκηση και πρώτου και δεύτερου βαθμού. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο νιώθω, επιτρέψτε μου τη φράση, και χωρίς να είναι υπερβολή, τυχερός. Τυχερός γιατί κάθομαι ανάμεσα σε ανθρώπους που αγαπάνε τον αθλητισμό. Στα πρόσωπα ειδικά των δύο δημάρχων θέλω να πω ότι σαν ένωση έχουμε βρει δύο καλούς φίλους πρώτα απ' όλα, δύο καλούς συνεργάτες, οι οποίοι έχουν όραμα και πρόγραμμα για τον αθλητισμό και συγκεκριμένα και για τον μπάσκετ που μας απασχολεί τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Μίλησε ο Δήμαρχος Μεσίνης νωρίτερα και για την βελτίωση των αθλητικών υποδομών. Ξέρω ότι το έχει και στο πρόγραμμά του και ο Δήμαρχος Καλαμάτας. Μέσα από όλες αυτές τις προσπάθειες που γίνονται, σίγουρα αναβαθμιζόμενα και τα γήπεδά μας και με εκδηλώσεις όπως αυτή και προβάλλεται και αναπτύσσεται το μπάσκετ στην ευρύτερη περιοχή και ταυτόχρονα και ο αθλητικός τουρισμός που έθιξαν και νωρίτερα. Εκτός λοιπόν από τους δύο εξαιρετικούς συνεργάτες και τη συνεργασία και με την περιφέρεια Πελοποννήσου, θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Ελληνική Ομοσπονδιά Καλαθοσφαίρισης για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε για να λάβουμε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση. Και είναι πραγματικά μεγάλη, γιατί τις επόμενες ημέρες πρόκειται για μια μεγάλη γιορτή του μπάσκετ. 33ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων, με τις 8 καλύτερες ομάδες της Ελλάδας αυτή την ηλικία για τη φετινή σεζόν. Και τις αναφέρω ενδεικτικά. Παναθηναϊκός, Παναθλητικός Οικαιών, Εσπερίδες Καλλιθέας, Κρόνος Αγίου Δημητρίου, Ιάμιλα Τρίπολης, ο Ανδογίας Ηρακλείου, η Ολυμπιάδα Αλεξανδρούπολης, ο Ολυμπιακός Βόλου. Ταυτόχρονα, οι προπονητές των εθνικών μας ομάδων θα είναι στα δύο γήπεδα, της Τέντας και της Μεσίνης που θα γίνουν οι αγώνες. Θα είναι μεγάλες προσωπικότητες του ελληνικού μπάσκετ, από την Ομοσπονδία και θα παρακολουθήσουμε όμορφο μπάσκετ, διότι περισσότερες από 20 παίκτρες αυτών των 8 ομάδων έχουν κληθεί ήδη στις εθνικές ομάδες των Κορασίδων και των Παγκορασίδων που θα λάβουν τις επόμενες μέρες θα συμμετέχουν στα πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στο τουρνά φιλίας. Καλό πρωτάθλημα λοιπόν, καλή επιτυχία και ευχαριστίες σε όλους τους ανθρώπους που συνεργάστηκαν έτσι ώστε να γίνει αυτή η διοργάνωση στη Μεσσηνία, στο Δήμο Καλαμάτας και στο Δήμο Μεσσήνης. Ευχαριστώ πολύ.